Χθες περί ώρα μέα ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στο μοναστήρι της Βαρνάκουβας, σε ένα ιστορικό μοναστήρι, και αυτό κινητοποιηθήκαμε άμεσα και ταχύτατα. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, ίσως από τις πιο δύσκολες που έχει αντιμετωπίσει τελευταία η υπηρεσία της Ναυπάκτου. Όλοι οι συνάδελφοι με αυτοθυσία, λόγω του ότι εντοπιώντας, αλλά λόγω του ότι είχαν και δεσμούς με το μοναστήρι, ρηχτήκαν στη μάχη για να διασώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Και πραγματικά, με τη βοήθεια των όμορων υπηρεσιών, με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, καταφέραμε το ακατόρθωτο. Καταφέραμε να μείνει αλόβητος ο ναός, ο ιστορικός ναός, αυτό το μνημείο ιστορικής κληρονομιάς, καθώς θα έλεγα και τα 3/4 της συνολικής έκτασης του μοναστηριού. Όλα πήγαν κατευχήν, δίνοντας προτεραιότητα στις μοναχές που ήταν εκεί, δίνοντας προτεραιότητα στις ανθρώπινες ζωές, να μην έχουμε κάποια απώλεια ή πιθανόν τραυματισμό. Σήμερα συνεχίζουμε να κάνουμε την αποκάθαρση με μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν αντικείμενα αξίας που πρέπει να παραδοθούν στο μοναστήρι. Θα είμαστε εκεί για όσο χρειαστεί για να παραδώσουμε το μοναστήρι στις μοναχές. Επισκέφτηκα τη Μονή της Βαρνάκουβας, ώστε να έχω από κοντά ο ίδιος, η ίδια η σώμαση, το μέγεθος των ζημιών που προκλήθησαν από την χθεσινή πυρκαγιά. Ενημερώθηκα τόσο από την πυροσβεστική όσο και από τον Δήμαρχο τον κύριο Καπετσόνη, αλλά και από την Περιφέρεια, για τις ενέργειες τις σημερινές, ώστε αφενός από την πυροσβεστική για το σβήσιμο και των τελευταίων αστιών, αλλά και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια για την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών. Χρέος όλων μας είναι να τρέξουν οι διαδικασίες μακριά από γραφειοκρατία και τρόπο δεινά, το γρηγορότερο δυνατόν, για να αποκατασταθούν οι ζημίες και να πορευτεί και στη συνέχεια ξανά η Μονή το δρόμο της. Πλέον σημαντικό από όλα είναι ότι διασώθηκε ο κύριος ναός της Μονής. Βέβαια καταστράφηκαν όλοι οι υπόλοιποι χώροι της Μονής, αλλά το πλέον σημαντικό είναι ότι διασώθηκε αυτός ο ναός που έχει τόσα χρόνια ιστορία. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η Μονή αυτή πηγάζει και έρχεται από την εποχή των Βυζαντινών χρόνων. Κύριε Κωνσταντόπουλε, για αυτή τη μεγάλη καταστροφή που συνέβη εδώ, πώς προτίθεστε να βοηθήσετε κι εσείς και πόσο χρόνος πιστεύετε θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ζημιάς? Αυτό που έχει σημασία από πλευράς όλων των υπευθύνων είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα το Υπουργείο Πολιτισμού με την υπηρεσία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έτσι ώστε να επέμβουν τις καταγραφές, να τρέξουν οι διαδικασίες μελετών αφενός και αφετέρου αποκατάστασης. Γιατί αν αφαιθούν, όπως από ό,τι βλέπετε, αυτά τα τείχη στον παγετό και στη βροχή, θα καταστραφεί όλος χερός, δεν θα μείνει τίποτα. Εγώ προσωπικά θα απευθυνθώ στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα ζητήσω από το Υπουργείο Πολιτισμού άμεση αποκατάσταση των ζημιών αφενός και αφετέρου στήριξη στο έργο εδώ της Μονής.